Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει με πολλές συντρόφους ερωτικά. Κάποιες από αυτές τις ξέρουμε και εμείς, γιατί μοιράστηκε ο κόσμος αυτή τη συνύπαρξή σου. Και τελικά υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή του, η Κατερίνα, η οποία δεν είναι ούτε παρουσιάστρια ούτε τίποτα. Μια απλή κοπέλα. Κερδίζει την καρδιά σου. Δεν έχει μια σημαντικότερη γυναίκα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι σημαντικότερη γυναίκα στη ζωή σου από την έννοια ότι έκανες ένα παιδί μαζί της και δεν την παντρεύεσαι. Και αρχίζει μια συζήτηση. Δεν αφαιρούμε και τους εαυτούς μας από τη συζήτηση αυτή. Ότι γιατί ο Γρηγόρης δεν την παντρεύτηκε και έκανε σύμφωνο συμβίωσης, γιατί για να μην μοιραστεί τα λεφτά του μαζί της, επειδή δεν την εκτιμά τόσο πολύ, γιατί δεν την παντρεύτηκες εσύ. Πάλι συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν το είπατε εσείς, αλλά θα πω τη λέξη όποιος το είπε, ότι έχει μια νοησία όλο αυτό. Mm-hmm. Στο σύμφωνο συμβίωσης υπογράφεις αν θέλεις τα λεφτά σου να τα έχεις μαζί ή όχι. Mm-hmm. Είναι ακριβώς να κάνεις ένα γάμο. Οπότε όποιος δεν ξέρει. Ερωτάς, επειδή δεν το ξέρω. Βεβαίως. Αν μπορεί να πεις ότι θέλω να μοιραστώ τα λεφτά μου ή όχι. Οπότε όλα αυτά είναι μπούρδες. Ναι. Δηλαδή είναι πάλι γι' αυτό και λέω. Πώς κάνουν δημοσιογραφική δουλειά κάποιοι όταν δεν έχουν πάρει στα χέρια τους ένα σύμφωνο συμβίωσης να δουν τι είναι. Εσύ τα έχεις μοιράσει τα λεφτά σου με την Κατερίνα. Αυτό θα με επιτρέψεις να μην το πω γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το πω. Τώρα άσε που το απάντησε η ΦΕΗ την προηγούμενη φορά για εσάς. Εγώ δεν θα ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Δεν έχω κανένα λόγο να το πω, το λέω ειλικρινά. Όσο για όλα αυτά τώρα που μου λες, πραγματικά. Γιατί δεν παντρεύτηκες, ρε παιδί μου, και έκανες σύμφωνο συμβίωσης. Που και εσύ είσαι επειδή είσαι ένας άνθρωπος πολύ παράδοσος αυτό. Και πιστεύεις, δηλαδή. Σε όλους τους εκκλησίας, αυτό ακριβώς. Δεν είσαι κάποιος ο οποίος εναλλακτικός. Πιστεύω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό. Θα έρθει και εκείνη η στιγμή όταν εγώ νιώσω ότι. Θα παντρευτείτε, Γρηγόρη! Θα έρθει κάποια στιγμή όταν θα. Θα το κάνεις, άρα. Μπορεί και να μην το κάνω ποτέ, μπορεί και να το κάνω. Πραγματικά δεν είναι κάτι πάντως που θα ήθελα ούτε να το πω, ούτε να το. Εντάξει, θα μαθευτεί. Δεν είναι κάτι που θα το ρωτήσω εγώ για να το τονίσω. Ο λόγος ήταν τα λεφτά ή όχι. Εγώ το λέω γιατί. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καταρχάς, ποια χρήματα, αφού όλα τα χρήματα που έχω βγάλει μέχρι τώρα δεν δικαιούνται τίποτα. Είναι πάντα το γάμο και μετά. Δεν έχει, δεν καταλαβαίνω τα χρήματα. Ναι. Δεν έχει δηλαδή κάτι να σκεφτείς ότι αν θα παντρευτώ τώρα θα πάρει τα χρήματα τα πριν και δεν θα μπαίνω ποτέ σε μια διαδικασία με έναν άνθρωπο που ζω να σκεφτώ ότι θα μου πάρει τα λεφτά. Αν είναι να μου τα πάρει τα λεφτά, τότε σημαίνει ότι δεν άξιζε αυτός ο άνθρωπος. Δεν πιστεύω. Τι διαφορετικό έχει η Κατερίνα που έκανες να πεις με αυτόν τον άνθρωπο τον παντρεύομαι. Γιατί και ο σύμφωνος συμβίωσης γάμος είναι. Κοίταξε, είναι πάρα πολλά, αλλά θεωρώ ότι έτσι πήρα ένα μάθημα τα προηγούμενα χρόνια να μην λέω υπερβολές στην τηλεόραση και να μην λέω πολλά πράγματα. Χαμηλά την μπάλα, λίγα τα πράγματα, είμαι εκεί, είμαστε καλά, έχουμε ένα παιδί, τα πράγματα προχωράνε. Όταν ξέρεις λες βαρύγουπες εκφράσεις και αυτά, και όπου ακούω πολλά ζευγάρια να μιλάνε για τόσο πολύ αυτές τις καταστάσεις, εγώ λίγο τρομάζω. Θεωρώ ότι η προσωπική ευτυχία του καθενός κλείνεται στο σπίτι του, στη ζωή του και προσπαθεί να την κρατήσει όσο μπορεί. Αν αρχίσει να λέει πολλά, νομίζω το χάνει κάποια στιγμή. Οπότε δεν θέλω να το συζητάω καθόλου αυτό. Ήταν ο σημαντικότερος άνθρωπος της ζωής όμως για να την παντρευτείς. Κοίταξε, τη χρονική στιγμή που γνώρισα την Κατερίνα, ένιωσα ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα που θα μπορούσα να κάνω μαζί της ένα παιδί. Mm-hmm. Είναι πάντα το timing, είναι πάντα η στιγμή και πραγματικά είναι μια καταπληκτική μητέρα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που αυτό που λες. Ξέρεις πόσο πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτό για έναν άντρα να βλέπει τη γυναίκα του να μεγαλώνει. Μάνα των παιδιών. Βέβαια. Θεωρώ πλέον οποιαδήποτε γυναίκα που τη βλέπω ότι είναι καλή μάνα, συγκλονίζομαι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια επιλογή πάρα πολύ σημαντική. Τι βλέπεις διαφορετικά στη ζωή σου πια με την έλευση του παιδιού σου. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις αλλιώς, που μετά το παιδί τα βλέπεις αλλιώς. Τι βλέπω. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μια στεναχώρια, δηλαδή. Το μόνο που μου κάνει είναι πως αυτά που βλέπω γύρω μου, νομίζω ίσως να το νιώθεις και εσύ. Λέω τώρα σε ποια χώρα τον έφερα, τι θα γίνει, πώς θα την κάνω καλύτερη, θα υπάρχει δουλειά μετά γι' αυτόν. Είναι κάτι, ξέρεις, τέτοιες ερωτήσεις που κάνω κάθε φορά που τον βλέπω. Δεν μιλάμε ακόμα, ούτε μπορεί να καταλάβουμε πολλά πράγματα ένας με τον άλλον. Αλλά θέλω να του ζητήσω συγγνώμη, ας πούμε, και θέλω να ζητήσω συγγνώμη και σε όλα τα νέα παιδιά για όλες αυτές τις μπούρδες που κάναμε.